κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα για άλλη μια φορά στις μεγάλες πατρίδες. Η Ελλάδα ανασένει με δύο πνευμόνια. Δυστυχώς το ένα δεν ανήκει σήμερα στην ελληνική επικράτεια. Και είναι μεγάλος πόνος και οπότε μπορούμε, μας δίνεται ευκαιρία, να έχουμε καλούς φίλους και καλή συντροφιά και θέμα, επανερχόμαστε συχνά πυκνά. Σήμερα η πατρίδα αυτή, στην οποία θα πάμε, θα ταξιδέψουμε, θα μάθουμε για αυτήν, είναι η Φώκια της Μικράς Ασίας. Είναι μια περιοχή ολόκληρη, η οποία βασανίστηκε πιο πολύ από τις άλλες. Κι όμως, λιγότερο γνωστό είναι αυτό σε σχέση με τις άλλες γενοκτονίες, με τα άλλα μαρτύρια των Ελλήνων. Κι όμως, είναι μια πόλη στην οποία πίνουν νερό σήμερα οι μισοί δυτικοευρωπαίοι. Γάλλοι, Ισπανοί και Λιπή. Και όχι τώρα, όχι χθες και προχθές. Εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον. Έχω καλή παρέα σήμερα. Έχω τον φίλο μου τον Γιάννη Ντοκιουλέκα, φωκιανό στην καταγωγή και ιστορικό ερευνητή. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεις να πούμε για άγνωστα στοιχεία στον περισσότερο κόσμο, όπως είναι και άγνωστη η ιστορία η Μικρασιάτικη από το 1922 μέχρι σήμερα. Το Μικρασιατικό αφήγημα έμεινε εκτός του εθνικού αφήγηματος για πάρα πολλούς λόγους συγκεκριμένους. Οι Φώκες είναι η πατρίδα των προγόνων μου και ασχολούμαι αρκετά χρόνια να αναδείξω τα ιστορικά γεγονότα από την αρχαιότητα μέχρι και το 1922. Και τι ρόλο έπαιξε. Ξέρω τους αγώνες σου και τους τιμώ και το Αρχείο Πολιτισμού είναι όποτε μπορεί δίπλα σου σε όλο αυτό το πράγμα και το ξέρεις. Άλλη μια ευκαιρία λοιπόν να πούμε στον κόσμο ότι όταν ακούει τη λέξη Φώκια δεν είναι μια κουκίδα στο χάρτη, είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα στο χάρτη, τουλάχιστον της Μεσογείου. Βεβαίως. Και από τα πολύ παλιά χρόνια που ίσως κάποιοι να το αγνοούν, εμείς όμως σε κάθε ευκαιρία πρέπει να το θίγουμε, είναι η πόλη η οποία κάποτε είχε αποικία, ίδρυσε μια πόλη που έμελε να αναγεννήσει την Δυτική Ευρώπη, τη Μασσαλία. Ναι, καταρχάς η παλαιά Φώκια δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου αποικισμού, γύρω στο 1900 π.Χ. Γι' αυτό είπα 3.000 χρόνια ιστορία. Ακριβώς. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο Παυσανίας μάλλον, και ο Ηρόδοτος στη συνέχεια, ήταν η πρώτη πόλη στην αρχαιότητα, μία από τις πρώτες, η οποία δημιούργησε αποικίες. Έφυγε δηλαδή από τη Μικρασιατική ακτή, με μέσον τις περίφημες πεντικοντόρους. Ήτανε τα υπεροκειάνια της αρχαιότητος για πολλές εκατονταετίες. Έτσι λοιπόν αφού δημιούργησε δύο αποικίες στον Πόντο, ήτανε στην αρχή δημιούργησε τη Λάμψακο και μετά την Αμισό.
Όμως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού κατευθύνθηκε στην δυτική πλευρά της Μεσογείου και δημιούργησε 25 αποικίες. Να πούμε εδώ ότι η Αμισός που αναφέρει είναι η πολύ γνωστή σας στα μετέπειτα χρόνια Σαμσούντα. Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν δημιούργησε μια σειρά από αποικίες. Οι πιο γνωστές βέβαια είναι η Μασσαλία και το Εμπορίον στην Ισπανία, το Αμπούριας που λένε οι Ισπανοί. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, είχαν δημιουργήσει την αποικία στην Κορσική, την Ίσο Κύρνο που λέγανε οι αρχαίοι. Εκεί λοιπόν έφτιαξαν αποικία και είχαν τόσο μεγάλη δραστηριότητα στο εμπόριο, λάδι, κρασί και διάφορα άλλα προϊόντα, όπου προκάλεσαν τον φθόνο των Καρχιδονίων, όπως ήταν φυσικό, γιατί ήταν πιο ευέλικτοι και πιο δραστήριοι. Έτσι λοιπόν μετά μια περίφημη ναυμαχία που έγινε στην Κορσική, όπου οι Φωκιανοί είχαν λιγότερα πλοία, είχαν το 1/3 σε στόλο από τους Καρχιδόνιους, κέρδισαν οι Φωκιανοί μεν, έχασαν οι Καρχιδόνιοι, αλλά το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν το έμβολο στα πλοία τους. Αυτό το οποίο μετά χρησιμοποιήθηκε εξελιγμένα. Βεβαίως, έφτασε μετά από εκατονταετίες. Οι πρώτοι λοιπόν που χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τις γραφές και σύμφωνα με τις πηγές ήταν οι αρχαίοι Φωκαείς. 250 χρόνια πριν και από τις πρώτες και τις μεγάλες ναυμαχίες του Τερινικού κόλπου. Βεβαίως. Έφυγαν λοιπόν από εκεί γιατί δεν μπορούσαν πια να σταθούν μια και δεν είχαν στόλο για να τους προστατεύσει και κατευθύνθηκαν στην Ιταλία, όπου δημιούργησαν μια αποικία, την Ελέα. Αυτή ήταν η Ελέα. Στην Ελέα δημιουργήθηκε η περίφημη ελεατική σχολή με πρώτο εκπρόσωπο τον Παρμενίδη, τον Ζήνωνα και τον Ξενοφάνη, έτσι, η οποία έπαιξε πάλι πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της επιστημονικής σκέψης τόσο στους Ιωνες όσο και μετά στην Αθηναϊκή σχολή με τον Σοκράτη και μετέπειτα φιλοσόφους. Ούτως ή άλλως η αρχαία ελληνική φιλοσοφία άκμασε περισσότερο ανατολικότερα της σημερινής Μητροπολιτικής Ελλάδας και δυτικότερα της σημερινής Μητροπολιτικής Ελλάδας. Βέβαια, εκεί ξεκίνησε, στη Μικρά Ασία ξεκίνησε η αρχαία φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη και μεταλαμπαδεύτηκε μετά μέσω της Αθήνας σε όλο τον κόσμο. Να αναφέρουμε τώρα δύο λόγια για την Ισπανία και το εμπόριο. Γιόρτασε πριν λίγα χρόνια, γιόρτασε τα 100 χρόνια των ανασκαφών. Ακριβώς. Κάνανε μεγάλες γιορτές στην Ισπανία. Ακριβώς. Για αυτές τις ανασκαφές. Και όποιος έχει πάει εκεί βλέπει ένα καταπληκτικό μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο, που παντού αναφέρεται ότι είναι το αρχαίο ελληνικά τα ευρήματα. Βεβαίως. Εδώ να πούμε 2-3 σημαντικά πράγματα για το εμπόριο. Καταρχάς είναι η μεγαλύτερη, η νούμερο 1 σε επισκεψιμότητα, πόλη, αρχαιολογικός χώρος στην Ισπανία. Δηλαδή πώς έρχονται εδώ στην Ακρόπολη, πάνε στο εμπόριο. Όλοι οι Ευρωπαίοι και όλοι από όλες τις Ηπείρους. Δεύτερον, πριν μερικές δεκαετίες ανακαλύφθηκε ένα άγαλμα εκπληκτικό του Ασκληπιού, με συγχωρείτε, μέσα σε ένα ποταμό, εν πάση περιπτώσει, με μυθιστορηματικό τρόπο, και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ελληνικής παρουσίας εκεί πέρα, γιατί κάποιοι πήγαν να αμφιβάλλουν. Όμως, μέσω της αποικίας του εμπόριου, όπως λένε οι ίδιοι Ισπανοί, όπως λέει υπάρχει εδώ πέρα το Ισπανικό Ινστιτούτο Θερβάντες. Ο πρόεδρος αυτού, Ισπανός, αλλά Έλληνας ουσιαστικά στο πνεύμα, ο οποίος απεχώρησε πριν 3-4 χρόνια, είπε ότι το εμπόριο είναι η πύλη εισόδου της αρχαίας ελληνικής σκέψης και του πολιτισμού στην Ισπανία. Και μάλιστα αντίγραφο, αδελφό άγαλμα, αυτό βρέθηκε και στον Πειραιά. Ναι, και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε άμεση σχέση και άμεσος κρίκος που συνέδεε την αλυσίδα Φώκια, Πειραιάς και Ισπανία. Και από το εμπόριο, το Αμπούριας που λένε εκεί, το εμποριός που λέμε εμείς, όλα τα νησιά μας έχουμε το εμποριός, από το εμποριός της Ισπανίας κατακτήθηκε από τους Έλληνες όλη η περιοχή της Ισπανίας. Εδώ να πούμε ένα τελευταίο στοιχείο. Ο Στράβων αναφέρει ότι ιδρύθηκαν πόλεις που έχουν ονόματα όπως Έλληνες, Αμφίλοχοι, διότι ο Αμφίλοχος πέθανε εδώ, αναφέρει ο Στράβων αυτά. Και ότι προσφέρουν κατά τρόπο ελληνικό και ότι αυτό είναι το έθνος των Ουασκόνων. Είναι η σημερινή Βάσκη. Οι Βάσκοι λοιπόν, και έχουν μεγάλη επίγνωση ότι είναι Έλληνες, είχαν ζητήσει κάποια στιγμή να γίνει η ελληνική γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νούμερο ένα γλώσσα και τα λοιπά. Και διεθνείς είχαν ζητήσει. Και διεθνείς, ακριβώς για... Ο Ράδος και τους υπόλοιπους, ακριβώς γιατί έχουν μνήμη.
ξέρουν την ιστορία τους και έχουν μνήμη και συνείδηση ότι είναι απόγονοι πνευματικοί τουλάχιστον των αρχαίων Ελλήνων, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Και η μεγάλη βέβαια πόλη των Φωκαέων είναι η Μασσαλία. Λοιπόν, η Μασσαλία λοιπόν είναι η μεγαλύτερη πόλη που ίδρυσαν και η πιο λαμπρή στη Μεσόγειο. Η Μασσαλία έχει παίξει έναν πολύ κομβικό ρόλο για την Ελλάδα γενικότερα. Δεν είναι μόνο είναι διαμέσου των Φωκαίων για την Ελλάδα. Ο ιστορικός Ιουστίνος, όχι Έλληνας, Λατίνος ήταν, γράφει στη Λατινική ότι από αυτούς τους Μασσαλιώτες διδάχθηκαν οι Γάλλοι να έχουν πολιτισμένο βίο, να καλλιεργούν τα χωράφια, να υψώνουν τείχη στις πόλεις τους. Από τότε οι Γάλλοι δηλαδή έμαθαν τους νόμους να μην ζουν με τα όπλα και να ζουν καλλιεργώντας αμπέλια και λεόνες. Από εδώ τη Μασσαλία, προσέξτε το αυτό, διοχετεύθηκε η λαμπρότητα στους ανθρώπους και στα πράγματα και έτσι μετατέθηκε όχι η Ελλάδα στη Γαλλία, αλλά η Γαλλία στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις όμορφες πληροφορίες θα περάσουμε σε ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε είναι αποκλειστικά παραδοσιακό της Φώκειας. Και σου έχω μια έκπληξη. Σήμερα εδώ πέρα είναι μαζί μας η Κατερίνα Ιτσιρίδου με το συγκρότημά της για να μας το πει. Είναι το «Από τα Μπεντένια Πέφτω». Ακούστε το. Λοιπόν, θα σας πω το τραγούδι με τίτλο «Από τα Μπεντένια Πέφτω», που είναι το μοναδικό τραγούδι που διασώζεται από τη Φώκεια. Περιμένετε σε λίγο, έχουμε τα πιο δύσκολα για τη Φώκεια. Στο δεύτερο μέρος.
Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, Αρχείων Πολιτισμού, μια εκπομπή που σας ταξιδεύει εκεί πέρα που πονάει. Εδώ βλέπετε μια αρχαία ελληνική πόλη η οποία μεγαλούργησε και έδωσε τον πολιτισμό στη Δύση. Μάθανε οι Γάλλοι που λέμε τα γαλλικά κρασιά, τα γαλλικά τυριά, τους Φωκιανούς τα μάθανε. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και εμείς, τρελοί και ξενομανείς, ό,τι είναι ξένο είναι πιο γλυκό λέμε, και αγνοούμε ότι οι Έλληνες έδωσαν τα φώτα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν σήμερα να μας κουνάνε το δάχτυλο, να μας πρόσβουν πολιτημένοι, να έχουν εθνικό ύμνο, τη Μασαλιώτη δεν έχουν σαν εθνικό ύμνο, δηλαδή πια την Ελληνίδα γυναίκα που ήταν εκεί πέρα. Από εκεί ξεκινήσαν όλες οι μεγάλες επαναστάσεις της Γαλλίας. Γιατί οι Έλληνες ήταν από κάτω. Και είμαστε εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Κιουλέκα για να τα πούμε όλα αυτά. Μασαλία, Φώκια. Εκτός από αυτά που δώσαν οι Φωκαείς στη Μασαλία που μετά παροχετεύτηκαν σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, τι άλλο προσέφεραν οι Φωκιανοί? Καταρχάς, για να ολοκληρώσουμε για τη Μασαλία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, πάνω σε αυτά που είπες, αγαπητέ μου Γιώργο, είναι ότι οι πολύ επιφανείς Ρωμαίοι, όπως ο Ιούλιος Κέσαρας, όπως ο Κικέρον, ο Βαλέριος Μάξιμος κτλ., δηλαδή οι περισσότεροι συγκλητικοί και οι μετέπειτα κοσμοκράτορες, έμαθαν φιλοσοφία και γράμματα και τέχνες, έμαθαν στη Μασαλία. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν τη Μασαλία Νέα Αθήνα, επειδή την είχαν στο υψηλότερο επίπεδο. Η Μασαλία, λοιπόν, ο Στράβων έγραψε ότι η Μασαλία κατέστη Νέα Φώκια. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν την εποχή εκείνη με τη Μασαλία. Η Μασαλία έβγαλε δύο μεγάλους για την εποχή πριν από 2.800 χρόνια παγκόσμιους ανθρώπους. Ο ένας ήταν ο Πυθέας ο Μασαλιώτης, που θεωρείται ο μεγαλύτερος θαλασσοπόρος του κόσμου, που έφτασε, όπως λένε, μέσα από τα λιγοστά γραπτά του δυστυχώς που έχουν σωθεί, έφτασε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Ισλανδία και ακόμα παραπέρα. Και βέβαια, επειδή αυτού τα γραφτά ήταν λίγα, διασώθηκε όμως σε κείμενα άλλων, μεταγενέστερων. Δεν τον αναφέρουν και άλλοι για τον Πυθέα τον Μασαλιώτη. Και αυτά που έγραψε ήταν, τους φαινόντουσαν τόσο πολύ τραβηγμένα και απίστευτα, που τον κοροϊδεύανε κιόλας. Γράφανε ότι είναι γραφικός, ότι μάλλον δεν ήταν αληθινά. Όμως μετά επιβεβαιωθήκανε ανά τους αιώνες. Μίλαγε για την άγνωστη τότε στους πολλούς και στους υπόλοιπους Θούλη, ας πούμε, που έγινε ορόσημο του άπιαστου. Επίσης, ήταν ο πρώτος που χαρτογράφησε τη Μεγάλη Βρετανία και περιέγραψε το φαινόμενο της άποτης και της Φαλήριας. Όταν πήγε μετά ο Ιούλιος Κέσαρας να καταλάβει τη Βρετάνη τότε, ο στόλος του καταστράφηκε και έγραψε ένας ιστορικός ότι αν είχε διαβάσει Πυθέα ο μεγάλος Ιούλιος Κέσαρας, δεν θα είχε πάθει την καταστροφή. Όχι, ήταν απλώς μεγάλος Ιούλιος Κέσαρας, ήταν μορφή. Έτσι. Αλλά φανταστείτε λοιπόν, να, αυτό σημαίνει άμα δεν διαβάζεις και δεν ξέρεις τους προγόνους και διαβάζεις ιστορία και διαβάζεις τους περιηγητές, ακόμα κι αν είσαι ο Ιούλιος Κέσαρας, την πατάς. Επίσης ο Πυθέας είναι πιθανό με τη βοήθεια των τριγώνων γνωμόνων και σκιάς να υπολόγισε την περίμετρο της γης. Ήταν εκπληκτικό μυαλό, ήταν αποτέλεσμα της επιστήμης της Μασαλίας και του πολιτισμού που παρήγαγε ακριβώς. Και ο άλλος? Ο άλλος είναι ο Ευθυμένης ή Ευθυμάνης, καθώς γεωγράφος ή θαλασσοπόρος, ο οποίος βγαίνοντας από το Γιβραλτάρ, Ηράκλειες Στήλες, έκανε τον περίπλο καθυφόρησε. Έτσι, έφτασε ως τη Σενεγάλη, νομίζοντας ότι είχε τελειώσει ακριβώς,
Και μάλιστα είχε περιγράψει, αν δεν απατώμε, είχε περιγράψει για πρώτη φορά τροπικά ζώα όπως ήταν λιοντάρια κτλ. Και πάλι και αυτός δεν ήταν εμπιστευτός. Ναι. Και δεν είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος γράφει για Αφρική και περίπλου Αφρικής από τη μεριά του Ατλαντικού. Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό το λέω για αυτούς που λένε και θέλουν να περιορίσουν την έκταση των Ελλήνων και τη αστείωτητά τους εντός Μεσογείου, όχι Μεσογείου καν, μεταξύ Αιγαίου και Ιωνίου. Ας διαβάσουμε λίγο αυτά τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, το οικονομικό, πνευματικό, επιστημονικό και πολιτιστικό θαύμα της Ιωνικής Δωδεκάπολης, με αφορμή τη δημιουργία ποικιών των αρχαίων Φωκαίων, αγαπητέ Γιώργο, από την Ιωνία και ιδιαίτερα την ίδρυση της Μασσαλίας, μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον δυτικό κόσμο, χαρακτηρίζοντας τη συνέχεια της πορείας του σε αυτό που είναι περισσότερο γνωστό σήμερα σαν δυτικός πολιτισμός. Έτσι. Είτε είναι Δυτική Ευρώπη, είτε είναι αυτό που λέμε Δύση, δηλαδή. Ας κάνουμε ένα άλμα όμως, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, και πάμε λίγο στα μεταγενέστερα χρόνια. Πώς συνεχίζει η Φώκια, πώς συνεχίζει η Μασσαλία. Η Φώκια ακολούθησε τη μοίρα στην Ιωνία των άλλων πόλεων, των Ιωνικών. Καταλήφθηκε, είχε περάσει και ο Μεγαλέξανδρος από την περιοχή. Και στο Μεσαίωνα φτάνουμε στο 1250, όπου λέμε ότι υπάρχει μέχρι στιγμής η Παλαιά Φώκια, η Αρχαϊκή, από το 900 π.Χ. Τώρα έχουμε τη δημιουργία ακόμα μιας Φώκιας, 12-15 χιλιόμετρα βορείως της Παλαιάς Φώκιας, η Νέα Φώκια. Αυτή έγινε για τον εξής απλό λόγο. Όπως πάντα οι λόγοι είναι οικονομικοί πια στο Μεσαίωνα. Υπάρχει μια ουσία στο βουνό, ανακαλύψαν ότι υπάρχει μια ουσία μέσα από την κατεργασία της πέτρας στο συγκεκριμένο βουνό, όπου ήταν μια από τις καλύτερες ύλες για τη βαφή των ενδυμάτων στον κόσμο. Υπήρχε στον Πόντο και εκεί ήταν ένα από τα καλύτερα κοιτάσματα. Όταν λοιπόν πήρε την πόλη, την αγόρασε μάλλον ο Γενουάτης Μανουέλ Ζακαρία τον 13ο αιώνα, τον Παλαιολόγο τότε, την αγόρασε για αυτό το λόγο, για την εκμετάλλευση. Μπαίνουμε πια στην προκαπιταλιστική εποχή, έτσι δεν είναι, 13ος αιώνας, βρισκόμαστε πια σε συνθήκες προκαπιταλιστικές. Έτσι λοιπόν το 1250 ιδρύθηκε η Νέα Φώκια. Η αποκλειστική εκμετάλλευση τώρα της στιπτηρίας από τους Γενοβέζους προκάλεσε την αύξηση του ανταγωνισμού Γένοβας-Βενετίας και τελικά τη σύγκρουση μεταξύ τους. Δηλαδή, πάλι την εποχή εκείνη έγινε ένας πόλεμος παγκόσμιος οικονομικός και σε σύγκρουση πολεμική με αφορμή τη στιπτηρία. Και με δύο αντίστοιχες αυτοκρατορίες εκείνη την εποχή, έτσι. Βέβαια. Γένοβα Βέβαια. Και Βενετία ήταν γαλλινοτάτοι και αυτοκρατορίες. Και Πάδοβα και αυτά τα πράγματα ήταν μεγάλη πόλεμη της εποχής. Εντάξει, μπορεί να είχε διαλυθεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχε επιμεριστεί σε επιμέρους μικρότερα κομμάτια, εξίσου μεγάλα και ισχυρά. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1455 κατελήφθη η Φώκια από τον Μωάμεθ τον Πορφητή. Αυτός που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, κατέλαβε λοιπόν και τις Φώκες μετά από λίγα χρόνια και από τότε έπεσε σε μια αφάνεια, να το πούμε, γιατί επήλθε η Οθωμανική κατάκτηση και οπωσδήποτε είναι η σκοτεινή χρόνη, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν ξέρουμε για την ιστορία της ή είναι πολύ άσχημη? Όχι, ξέρουμε όχι πολλά πράγματα, ξέρουμε όμως, αλλά δεν σημειώθηκε τίποτα το αξιοπερίεργο λόγω της κατάστασης. Κάτι που δείχνει και το ποιόν εκείνου του πολιτισμού, εκείνου των ανθρώπων, εκείνης της κοινωνίας που ήρθε και κατέκτησε μια τόσο λαμπροτάτη πόλη. Αντίθετα, έτσι ακριβώς όπως το λες, αντίθετα, τον 17ο αιώνα μέχρι το 17ο αιώνα. Αντίθετα, θες να πεις όλα αυτά τα χρόνια, η Μασσαλία άνθιζε και μεγάλωνε, έτσι. Η Μασσαλία είναι και θεωρείται το πιο ασφαλές λιμάνι στη Νότιο Ευρώπη, καταρχάς. Αντίθετα, από τον 17ο αιώνα και μετά, λόγω διομολογήσεων, λόγω ότι το σύστημα άρχισε να ανοίγει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, λόγω των επεμβάσεων των ευρωπαϊκών δυνάμεων, η Φώκια ήταν ένα από τα λιμάνια που συνέδεε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα λιμάνια της Δύσης και της Ανατολής, Σταφίδα, Αλάτι κτλ. Και επίσης το μετάξι έπαιξε ρόλο και στο δρόμο του μεταξίου που λέμε. Το μετάξι από την Περσία έφτανε στο λιμάνι της Φώκιας και από εκεί με πλοία στην Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Και τα αλατορυχεία της Φώκιας, μάλλον οι αλικές της Φώκιας, για να το πω πιο σωστά, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο αργότερα για τον τρόπο που επέλεξαν οι Φωκαείς να εγκατασταθούν στην Αττική. Αυτά όμως, αφού ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από την Κατερίνα της Ειρήνου, ένα παραδοσιακό της περιοχής εκείνη, όλη της Μικρασίας,
το γνωστό σε όλους σας, την Κανελόριζα. Πάμε, Κατερίνα. Τώρα θα ακούσουμε την Κανελόριζα, ένα τραγούδι παραδοσιακό, μικρασιάτικο, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να παρουσιάσω την σπουδαία μου ομάδα. Ο Νίκος ο Πρωτόπαπας είναι στην κιθάρα και ο Αντώνης ο Ξιντάρης είναι στο μπουζούκι. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. Κόρινα αγαπώ, ξανθιά και μαυρωμάτα, κόρινα αγαπώ, ξανθιά και μαυρωμάτα. 12 χρονών. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το Αρχείο Πολιτισμού έχει και τρίτον μέρος, που είναι το πιο σκληρό μέρος για την Φώκια. Μείνετε μαζί μας όσο και αν πονάει. Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα περιβάλλον για τους αγαπημένους και τους επισκέπτες σας πλήρως αποστηρωμένο και απαλλαγμένο από μικρόβια, βακτήρια και ακάραια? Η επιτραπέζια συσκευή αποστήρωσης με UVC ακτινοβολία το πραγματοποιεί. Φορητή και εύκολη στη χρήση της σε κάθε χώρο και σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Διαθέτει τηλεκοντρόλ λειτουργίας και ορισμό χρόνου απολίμανσης. Για τους επαγγελματίες που θέλουν αποστηρωμένους χώρους, υπάρχει η λάμπα οροφής με μόνιμη εγκατάσταση, είτε Wi-Fi είτε χρονοδιακόπτη. Εξασφαλίστε οικονομικά και εύκολα σωστή και πιστοποιημένη απολίμανση. Αρχείων Πολιτισμού μέρος τρίτο για τη Φώκια, κυρίες και κύριοι. Είπαμε το ένδοξο παρελθόν, είπαμε πώς συνέχισε αυτή η περιοχή που ήταν στο μάτι, καρφή για Ιταλούς, Γενοβέζους και όλους αυτούς, Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά
επειδή ακριβώς ήταν καρφή στα μάτια τους, αυτή η πόλη, αυτές οι πόλεις, ήταν παλιά και νέα, η Φώκια, ήταν η πρώτη που κατάλαβε τι θα πει σπαθή Οθωμανικό, τουλάχιστον από αυτές που γενοκτονήθηκαν και τους χριστιανικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν εκεί στην περιοχή. Πολύ πριν αντιληφθούν οι υπόλοιπες αυτόν τον πόνο, αυτό το μαρτύριο. Πότε ακριβώς, Γιάννη, γίνεται γνωστό στην Φώκια το τι θα πει γενοκτονία? Αγαπητέ μου Γιώργο, το λέω για να καταλάβουν κάποιοι που έχουν κολλήσει σε ένα 1922 και νομίζουν ότι μόνο τότε γίνανε τα γεγονότα. Λοιπόν, σε παιδική ηλικία, όταν ήμουν 5 χρονών, για παράδειγμα, 3-7, θυμάμαι τη γιαγιά και τον παππού που όταν μιλάγανε για την πατρίδα, γιατί ακόμα και για τη μάνα μου, όταν λέγανε πατρίδα, εννοούσανε τη Φώκια. Ενώ η μάνα ήταν γεννημένη εδώ. Κατά έναν μεταφυσικό τρόπο, που δεν είναι και τόσο μεταφυσικός βέβαια, η πατρίδα σήμαινε για αυτούς οι Φώκιες. Έτσι μεγάλωσαν. Το δεύτερο είναι ότι μιλάγανε για τον πρώτο διωγμό. Δεν καταλαβαίνα, δεν ήξερα. Και μοιραία το είχα συνδέσει και εγώ, όπως και τα εκατομμύρια μικρασιατών, με το 22. Πρώτος διωγμός δεν είχε. Τι πρώτος διωγμός και δεύτερος. Η Φώκια πάλι, εδώ τώρα έπαιξε ρόλο, ενώ στην αρχαία της ιστορία έγινε ένα κανάλι που διοχετεύθηκε ο ιωνικός ελληνικός πολιτισμός και έγινε παγκόσμιος στη Δύση. Εδώ έπαιξε έναν πολύ άθελά της, έπαιξε τον χειρότερο ρόλο, τον πιο αδυσόπιτο ρόλο, όσον αφορά την γενοκτονία των Ελλήνων. Δηλαδή, οι νεότουρκοι, όταν από το 1911 στο συνέδριό τους το μυστικό στη Θεσσαλονίκη είχαν πάρει τις αποφάσεις τους για τη δημιουργία ενός κράτους αμυγός τουρκικού στη Μικρά Ασία, εθνικά τουρκικού και θρησκευτικά μόνο μουσουλμανικού, είχαν 5 εκατομμύρια χριστιανούς όμως. Κάτι έπρεπε να κάνουν και αυτούς και βρήκαν τη χειρότερη λύση βέβαια. Σύμφωνα με την φύση και την ιδεολογία που τους πρέσβευε. Αποφασίσανε να τους εξοντώσουν ή να τους διώξουν ή να τους δολοφονήσουν, πάντως να τους εξοντώσουν. Η γενοκτονία που λέμε, η οποία τα τελευταία χρόνια, τελευταία 20-30 χρόνια έχει γίνει αποδεκτή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από την Ελληνική Βουλή, ξεκίνησε τέλη του 13, αρχές του 14 στην Ανατολική Θράκη. Ναι. Εκεί έπεσε το πρώτο λεπίδι. Και πολύ πιο πριν έχουμε γενοκτονία. Και πιο πριν έχουμε, και στον Πόντο έχουμε πριν, από το 1890 σφάζανε στον Πόντο, ναι. Σύμφωνα και με τις οδηγίες που είχαν και με τις αποφάσεις που είχαν πάρει, όταν απελευθερωθήκαμε εδώ από το 1821, όμως όταν γύρω στον Μάιο του 1914 και συγκεκριμένα στις 12 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο, 29 Μαΐου με το παλιό, 13 μέρες διαφορά, μεταπήδησε η πρώτη φάση της γενοκτονίας από την Ανατολική Θράκη, από το Αδραμίτη πέρασε στις Φώκες κατευθείαν. Δηλαδή η Φώκες είναι η πρώτη ιωνική πόλη που εξοντώθηκε, και θα δούμε πολύ σύντομα πώς, από τους νεότουρκους. Τότε λοιπόν στις 12 Ιουνίου, και εμείς κάθε χρόνο το τιμούμε την ημέρα εκείνη οι Φωκιανοί με ενός λεπτού σιγή, σαν ελάχιστο δείγμα και για να ακούνε και οι νεότερες γενιές, για να δίνουμε και το παράδειγμα, οι νεότουρκοι ξεκίνησαν την εξόντωση κατά την πρώτη φάση της γενοκτονίας στην Ιωνία. Μετά τις Φώκες, παλαιά και νέα Φώκια και τα γύρω χωριά, τα οποία ανήκαν και αυτά στη Φώκια, ελληνικά χωριά, όπως ήταν το Ταγκάραζι και τα λοιπά, η Βάρη και τα λοιπά, τότε η γενοκτονία εξαπλώθηκε σαν ένα παλόμενο κύμα, όπως λένε, σε όλα τα ιωνικά παράλια και έφτασε κάτω μέχρι και τη Μάκρη και το Λιβύση και ακόμα παρακάτω. Όλος ο πληθυσμός μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών, 1 με 1,5 μήνα κυριολεκτικά, αγαπητέ Γιώργο, 130-140.000 μικρασιάτες είτε εξοντώθηκαν είτε ήρθαν εδώ πέρα πρόσφυγες. Αντίστοιχα 130-150 την Ανατολική Θράκη πήγανε στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. Μιλάμε για σχεδόν 10 χρόνια πριν από αυτά που ξέρει ο κόσμος ως μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια, για να το χτίσουμε, να το ξαναπώ πολλές φορές. Βέβαια. Μιλάμε ότι η γενοκτονία στη Μικρά Ασία ξεκίνησε το 1914 με συστηματικό τρόπο και αδίστακτο. Όμως, επειδή το αρχές Αυγούστου του 2014 ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τα γεγονότα αυτά γρήγορα
ξεχάστηκαν. Μέσα στη δίνη του και παγκοσμίου και πολέμου. Και σταμάτησαν γιατί είχε αλλού να κοιτάξει το κεφάλι της, το βλέμμα της Τουρκία. Η δική μας ήταν έτοιμη και το ελληνικό κράτος και το Πατριαρχείο και ο Χρυσόστομος Μύρης να κάνουν διαβήματα στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, φάχτηκε και το θέμα. Άλλαξαν οι προτεραιότητες. Ναι. Η σιωπή κράτησε περίπου 70-80 χρόνια, ώσπου μετά από πολλές δεκαετίες, το 2005 περίπου, 2005, ήρθε στο φως το αρχείο Σαπιών. Ο Σαπιών ήταν ένας μηχανικός Γάλλος από τη Μασσαλία, ο οποίος τον έστειλαν για να κάνει αρχαιολογικές ανασκαφές το 1913, το Σεπτέμβρη, πριν ένα χρόνο πριν περίπου, λόγω του ότι οι γνωστοί δεσμοί Μασσαλία-Γαλλία με Φώκια, γιατί οι Γερμανοί είχαν πάει στην Πέργαμο και σηκώνανε τους ναούς, όχι για να σηκώσει τους ναούς, γιατί υπήρχε και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, και ήδη για να κάνει ένα σκαφές και να αποδείξει ότι όντως είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων οι Γάλλοι, έτσι. Και έπεσε, τη δεύτερη φορά που ήρθε, έφυγε τον Δεκέμβρη, ξαναγύρισε τον Απρίλη-Μάη και έπεσε πάνω στα γεγονότα. Και έγραψε ο Φέλιξ Σαπιών, λειτουργήσε σαν ένας άγιος για τους Φωκιανούς. Ανταποκριτής και φωτογράφος ταυτόχρονα. Ναι, πρέπει να είναι ο πρώτος πολεμικός ανταποκριτής, να το πούμε. Το 20ο αιώνα. Στη νεότερη ιστορία, όχι σε πόλεμο, αλλά σε γενοκτονία. Έχει σημασία αυτό. Δεν ήταν πόλεμος πολλών δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε τα τελειότερα μέσα, φωτογράφησε, κατέγραψε μετά με την φωτογραφία. Φωτογραφίες ήταν πολύ σημαντικές. Βεβαίως και έσωσε πάρα πολλούς Φωκιανούς. Έσωσε πάρα πολλούς. Έστειλε σήμα στον Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος Χρυσόστομος Σμύρνης, το ησυχαστήριό του και η πόλη στην οποία ξεκουραζόταν και είχε τους περισσότερους δεσμούς ήταν η Παλαιά Φώκια. Είχε το εξωτικό του εκεί και είχε πάρα πολλές κουμπαριές. Ήταν ο τόπος του, να το πούμε έτσι. Έστειλε λοιπόν ο Χρυσόστομος Σμύρνης κατευθείαν ανταποκριτές ξένους και δικούς μας. Και σώθηκαν λιγάκι τα πράγματα. Όμως, μέσα σε ένα ημερονύχτιο κυριολεκτικά, η Φώκια, είχαμε περίπου 100 δολοφονίες, βιασμούς κτλ. Φύγανε. Αυτό συνεχίστηκε Ιούλιο και 10 μέρες περίπου φανερά. Γιατί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν φύγανε οι δικοί μας από την Ιωνία, οι σφαγές βέβαια συνεχίστηκαν. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Έτσι λοιπόν η Φώκια, και το αναφέρουν πια όλοι οι ιστορικοί, τα τελευταία 20 χρόνια, όλοι οι ιστορικοί αναφέρουν για τη Φώκια ως χαρακτηριστικό παράδειγμα γενοκτονίας. Πώς εφαρμόζεται μία γενοκτονία. Είναι ασύλληπτα. Ο Φελίξ Σαπιών τα αναφέρει πάρα πολύ αναλυτικά, όπως και ο Χρυσόστομος Σμύρνης στο αρχείο του. Και οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν και ανέκδοτα αρχεία, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα τα βγάλουμε στο φως για τις Φώκες και για την γενοκτονία. Ο πρώτος όμως, ο οποίος ανέφερε τη Φώκια 90 χρόνια πριν, όσο και αν σου φανεί περίεργο, και εγώ όταν το ανακάλυψα έμεινα άναυδος, ήταν ο Τζορτζ Χόρτον στο περίφημο βιβλίο του «Η Κατάρα της Ασίας», το δεύτερο τρίτο κεφάλαιο, έχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο. Το πέμπτο είναι. Στο 1926. Ωραία. Έκδοση 1926 στην Αμερική. Όμως το βιβλίο του στην Ελλάδα ήταν απαγορευμένο και μετά το 70-80 μπόρεσε να πήρε άδεια για να εκδοθεί. Είναι σαν τη γη του πόντου του Δημήτρη Ψαχά που μετά από 25 χρόνια του επιτρέψανε να εκδοθεί. Αυτό. Αυτά για να καταλάβετε με ποια ήταν η εθνική πολιτική απέναντι σε αυτά τα θέματα. Ότι οι Μικρασιάτες δεν έπρεπε να πούμε την ιστορία μας. Να τη μάθουν κλπ. Και μετά από 50 χρόνια θα έχουν κρυώσει τα αίματα, άλλο μάτι, άλλη γενιά και πάει λέγοντας. Αλλά μπορούμε να δεν τους έχει περάσει. Δεν έχουν κρυώσει ούτε τα αίματα, ούτε οι μνήμες. Αγαπητέ Γιώργο, οφείλω να σου πω ότι γίνεται προσπάθεια από πολλούς Μικρασιάτες, εμείς τρίτη γενιά, να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να πούμε το αφήγημά μας όπως πρέπει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια σήμερα, το 2020. Πολλοί μιλούν για τους Μικρασιάτες, για μας δηλαδή, χωρίς εμάς, και λένε τα πράγματα ο καθένας κάτω κυρίως από την ιδεολογικο-πολιτική του συγκρότηση. Ορισμένα είναι σωστά, ορισμένα δεν είναι. Εμείς οι Μικρασιάτες οφείλουμε να πούμε την αλήθεια, χωρίς πολιτικές ή ιδεολογικές αποκλίσεις. Και γίνεται ο πρώτος διωγμός. Φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, πάνε πιο πολύ απέναντι στα νησιά μας, έτσι. Και περιμένουν. Παντού πήγαν. Ναι. Ναι. Και περιμένουν να καταλαγιάσει ο κουρνιαυτός και να ξαναεπιστρέψουν. Βέβαια.
και ξαναγυρνάνε πολλοί από αυτούς. Το γυρίσανε το 1919 με το στρατό που έστειλε ο Βενιζέλος, μετά από ένα μήνα ξεκινήσανε, όμως από τους Μικρασιάτες όπως και τους Φωκιανούς γυρίσανε λιγότεροι από τους μισούς. Γιατί γύρισαν λιγότεροι από τους μισούς? Γιατί πρώτον, όλες αυτές οι χιλιάδες κόσμοι είχαν εγκατασταθεί εδώ πέρα 5 χρόνια και είχαν αρχίσει να ζουν πια εδώ πέρα, είχαν βρει δουλειές, επαγγέλματα. Και το δεύτερο είναι ότι τα μισά σπίτια των Φωκιανών, αυτό που ξέρω εγώ προσωπικά, τα μισά ήταν εγκατεστημένοι μέσα μουσουλμάνοι που είχαν φέρει από τα Βαλκάνια. Γι' αυτό γίνανε όλοι, για να γίνει ομογενοποίηση, όπως είπαμε πριν. Άρα λοιπόν στα σπίτια. Σπίτι δεν είχαν πίσω. Δεν είχαν και τους βάλανε στα σπίτια των Χριστιανών. Τα υπόλοιπα ήταν κατεστραμμένα, άρα δεν μπορούσες να μείνεις. Έτσι, μείνανε. Πόσα άτομα, για πόσο πληθυσμό μιλάμε για γενοκτονία αυτά τα χρόνια? Λοιπόν, καταρχάς η Φώκια το 1914, σε εκείνα τα χρόνια πριν αρχίσει η γενοκτονία, η Νέα Φώκια είχε 7.500 κατοίκους, εκ των οποίων οι 6.500 ήταν Έλληνες. 6.500 Έλληνες, το 90%. Η Παλαιά Φώκια είχε 7.700, εκ των οποίων οι 6.500 ήταν πάλι Έλληνες. Ήτανε κατά 85-90% ελληνικές πόλεις. Υπήρχαν και Τούρκοι και μερικοί Εβραίοι κτλ. Όπως επίσης και στη Φώκια πηγαίνανε για Σαββατοκύριακο, επειδή ήταν κοντά στη Σμύρνη, και πολλοί ξένοι, οι Λεβαντίνοι που λέμε, Ιταλοί, Άγγλοι κτλ. Και φύγανε όλοι ή κάποιοι μείνανε? Όχι, όχι, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε κανένα. Δηλαδή, περίπου 15.000 άτομα δηλαδή. Εξεριζώθηκαν από τις προγονικές τους αιστείες. Και το 19 γυρίσανε λιγότερο από τους 7-7,5, αφού γυρίσανε λιγότερο από τους μισούς. Και μετά που γυρνάνε το 19, μετά από λίγο βρίσκονται αντιμέτωποι. Ναι, ναι. Εδώ υπάρχει και το τραγικό γεγονός. Η Νέα Φώκια πλήρωσε βαρύτατο φόρο αίματος το 22, όταν μπήκανε ο Κεμαλικός στρατός μέσα. Είχαν μείνει 2.500 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Όταν μπήκανε μέσα, τους είπαν οι Τούρκοι, βαρέστε τις καμπάνες, δεν θα πάθετε τίποτα. Όταν μπήκανε μέσα, σε 24 ώρες, ούτε σε 24 ώρες, τους μαζέψανε όλους έξω από το φρουραρχείο, το τουρκικό, και τους είπανε ξεκινάμε. Όπως είπαν, είχαν αφήσει τσουκάλια, είχαν αφήσει τα σπίτια έτσι, με τα πασούνια, με τις παντόφλες. Υπάρχει περιγραφή, ένα συγκλονιστικό οδηπορικό, πορεία θανάτου, που έγραψε, λοιπόν, από 2.500 και μετά από 500 χιλιόμετρα περίπου με συνθήκες υπό το μηδέν, γιατί σε φέρεις... Αμελέτα μπουρού. Ναι, αμελέτα μπουρού, κανονικά, πορεία θανάτου, τάγματα εργασίας. Μέσα από 10 σταθμούς, με απίστευτους εξευτελισμούς, βιάζανε κόρες μπροστά στα μάτια πατεράδων, μανάδων, σκοτώνανε κτλ. Γεννάγανε οι Ελληνίδες και πετάγανε τα παιδιά τους σε ποτάμια, γιατί... Εντάξει, εγώ συγκινούμε, οπότε το λέω αυτό. Από τους 2.500 φτάσανε στην Κεσάρια, φανταστείτε τώρα. Καπαδοκία, πια μέσα στα βάθη, μέσα του Ταύρου. Πόσα είναι, 1.000 χιλιόμετρα, πόσα είναι. Παραπάνω. Και φτάσανε 50 και τελικά την άνοιξη φτάσανε στην Ατάλεια λιγότεροι από 30. Ένας από αυτούς, ο Γιώργος ο Μαρούδης, έγραψε την ιστορία. Είναι ένα συγκλονιστικό θρίλερ. Είχε εκδοθεί πριν από 40 χρόνια. Που δείχνει ακριβώς, δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν και άλλα και στον Πότο και στην Καπαδοκία και στην Πιθυνία, αλλά είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά που έχω διαβάσει ποτέ, γιατί εξηγεί ακριβώς μέρα-μέρα πώς τους εξοντώνανε. Φτάσανε λιγότεροι από 30 και κατευθυνθήκανε στην Κρήτη, όπου πήγανε οι Νεοφωκιανοί. Οι Νεοφωκιανοί έχουν κατέβει στην Κρήτη, Ρέθυμνο πολύ, Ηράκλειο κτλ. Τώρα, οι Φωκιανοί στην Ελλάδα καταρχάς ήρθανε στον Πειραιά. Από την Παλαιά Φώκια λέμε τώρα, και εγκατασταθήκανε κατά πρώτον για 1-2 χρόνια στην Τραπετσόνα. Εκεί μετά, θέλοντας να βρουν δουλειά, και επειδή ξέραμε από τις αλικές, ήταν οι καλύτεροι εργάτες στη Μικρά Ασία, γιατί οι αλικές στη Μικρά Ασία, Γιώργο, ξεχρεώνανε ένα που ήταν οι πιο περίφημες αλικές που υπήρχαν, ήταν εκεί και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ξεχρεώνανε πολύ από το Οθωμανικό χρέος. Ήταν πολύ μεγάλη. Το αλάτι τότε ήταν το βασικό, ήταν νόμισμα το αλάτι. Νόμισμα. Και οι μεγαλύτερες αλικές και οι πιο σπουδαίες και οι καλύτεροι μάστοροι ήταν οι Φωκιανοί. Και έτσι αναζητώντας αλικές στην Αττική, πηγαίνουν κάτω από την Ανάβησο. Πήγαινε στην Ανάβησο που ήταν. Αλικές Ανάβησου που λέγανε οι παλαιότεροι και ήταν ένα οικείο περιβάλλον. Με πολύ κόπο και με πολύ αγώνα. Τα πρώτα 1-2 χρόνια μένανε σε σκηνές κτλ. Φίδια, βάτα, δεν υπήρχε τίποτα. Τα περιγράφει
στη γαλήνη του ο μεγάλος μας, ο Βενέζης ακριβώς, στήσανε την κοινότητα, έγινε κοινότητα μετά από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και με πολύ κόπο, την παλαιά Φώκια Σαλονικού Αττικής. Ναι. Ένα άλλο κομμάτι, οι μισοί Παλαιοφωκιανοί πήγανε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατευθυνθήκανε στην Κασάνδρα, στο πρώτο πόδι, όπου εκεί ιδρύσανε τη Νέα Φώκια, την ονομάσανε Νέα Φώκια, αλλά είναι Παλαιοφωκιανοί. Οι μισοί εδώ στην Αττική και οι άλλοι μισοί πήγανε στην Κασάνδρα, που είναι πάρα πολύ αγαπημένοι φίλοι και συμπατριώτες πολύ. Κάπως έτσι. Δεν τελειώνουμε με τη Φώκια, αρχίζουμε με τη Φώκια. Γιατί έχουμε και πολλά άλλα να σας πούμε για την μεγάλη Φώκια που ίδρυσε και μεταλαμπάδευσε τον ελληνικό πολιτισμό στην Δυτική Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία. Δίδαξε κρασιά, αμπέλια, πλοία, ναυπηγεία κλπ. Ελιά, καλλιέργεια της ελιάς κλπ. Δεν την ξέρανε. Να ξέρουν τι είναι το 24ο πολιακό όρεστο, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Και θα έρθουμε άλλη μια φορά, κάποια στιγμή, με τον Γιάννη τον Γιουλέκα, να σας πούμε κι άλλα σχετικά με αυτή την ιστορία. Γιατί όταν ξεκινάνε αυτές οι ιστορίες, όταν πέφτει λίγο νεράκι σε αυτό το μήλο του μυαλού, αρχίζουν και έρχονται μνήμες, έρχονται πράγματα. Και μείνετε σε αυτό, ότι αυτά τα αρχεία υπήρχαν και τα κείμενα υπήρχαν. Και με σχέδιο, πολύ υψηλά ιστάμενο, δεν έρχονταν στο φως, δεν τυμπώνονταν στις δημοκρατικές εποχές του 20ου αιώνα, για να τα μάθουν οι Έλληνες. Κάποιοι δεν θέλαν αυτά που ακούσατε εδώ να τα διαβάσουν οι Έλληνες, οι Μικρασιάτες της τρίτης γενιάς. Εμείς είμαστε εδώ και συνέχεια θα είμαστε η αλογόμηρα του Σοκράτη, μια αλογόμηρα στα καπούλια του συστήματος. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τους γείτονές σας, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πριν κλείσουμε όμως, αφού έχουμε τον Αντώνη το Ξιντάρι μαζί μας, δεν είναι σωστό να μην τον εκμεταλλευτούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αντώνη. Θα σας πω το τραγούδι «Ο Τζογαδόρος» του Αντώνη Νταλκά. Μου τα πήραν όλα απόψε στο μπαρμπούτι και στην Πόκα. Θα τα βάλω όλα πόσα, κάτι σε κοντά μ' απόψα. Περικάλα να ρε φάρω, πες καρπινάκια να σου πάρω. Χθες το βράδυ τα παίξα κούκλα μου και τα χάσα. Χθες το βράδυ τα παίξα κούκλα μου και τα χάσα. Τώρα απόψε θα κερδίσω για να πάω να σε γλεντήσω. Θα σε πάω στην Αθήνα να γλεντήσεις με ρετσίνα. Στην ταβέρνα του Λαΐνη, ρε Παναγιά μου τι θα γίνει. Oh.
μάγκα μας τη σκάσανε, πολύ τσμανή φτάσανε. Μάγκα μας τη σκάσανε, πολύ τσμανή φτάσανε. Να μας μαρούνε τα ζάρια, να μας κάνουνε ζαράρια. Έλα δίπλα μου και κάτσε, κούκλα μου και μη φοβάσαι. Εγώ τα ζάρια δεν τα δίνω, βρήκε το αίμα μου το χύνο.